Φιλίδου, καλημέρα. Καλημέρα. Όλα καλά, πώς είστε? Όλα καλά, εσείς? Όλα καλά, μια χαρά. Πάμε να δούμε με το κοίτασμα Αφροδίτη τι γίνεται. Νέα γεώτρηση το πρώτο τρίμηνο του 23. Ναι, το πρώτο τρίμηνο του 23, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που μας έχει υποβάλει η εταιρεία, αναμένουμε βέβαια και τις υπογραμμένες συμβάσεις οι οποίες θα διαβεβαιώνουν ότι το γεωτρύπανο έχει πλέον δεσμευτεί κανονικά, και πέραν αυτού είμαστε σε επικοινωνία για όλες τις διαδικασίες προσφορών και για τον εξοπλισμό και άλλα διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν μέχρι εκείνη την περίοδο. Σίγουρα είναι σε καλό δρόμο η εταιρεία, έχει βρει όλους τους συνεργάτες και θα έλεγα με αρκετά καλές συνθήκες και κόστη τα οποία αφήνουν ικανοποιημένη την υπηρεσία που τα εξετάζει. Επομένως, θεωρούμε ότι έχουν μπει τα πράγματα σε μια τελική ευθεία για την εκπαιρέωση της γεώτρησης. Και μετά από αυτή την γεώτρηση, το Αφροδίτη ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλη γεώτρηση, κλειδώνουν, ξέρουμε ποσότητες και πάμε να κάνουμε τι? Όχι μόνο αυτό, η γεώτρηση συγκεκριμένη θα μπορέσει να λειτουργήσει και ως γεώτρηση παραγωγής. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό ότι θα γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις, τόσο ώστε να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Πράγμα το οποίο συνεπάγεται και μια επιπρόσθετη επένδυση από μέρους της εταιρείας. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα θετικό, γιατί ουσιαστικά η εταιρεία προβαίνει στις επενδύσεις και στις ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν στην τελική ανάπτυξη. Παράλληλα, βέβαια, και μέσα στο επόμενο διάστημα, η Chevron μαζί με τους συνεργάτες της Shell και New Med Energy, την πρώην Telex, συνεχίζουν την επεξεργασία των σεναρίων για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Κάτι το οποίο πλέον εξετάζεται στο πλαίσιο 4 πιθανών σεναρίων, τα οποία έχουν να κάνουν με υφιστάμενες υποδομές ή με μια καινούρια λύση, η οποία αφορά ουσιαστικά εγώ από το Αφροδίτη απευθείας προς το Ιτκού της Αιγύπτου. Και μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένουμε την τελική απόφαση για το ένα σενάριο το οποίο θα εντοπιστεί ως το πιο συμφέρον για την κοινοπραξία και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θα εξεταστεί από την Υπηρεσία Υδρογων Ανθράκων και του Υπουργείου μας, ούτως ώστε να υποβάλλουμε τα σχόλια μας, τις οποιασδήποτε απόψεις σε σχέση με αναθεωρήσεις. Τέλος του 22 δηλαδή θα είναι ενώπιον σας ο τελικός σχεδιασμός. Πώς θα προχωρήσει η εταιρεία με το Αφροδίτη? Ακριβώς, ναι. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν εσείως, μόλις εγκριθεί το πλάνο, οι συζητήσεις marketing, οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξέβρεση πελατών που θα αγοράζουν το φυσικό αέριο. Αυτό είναι καθαρά της εταιρείας, είναι και της Κυπριακής κυβέρνησης υποχρέωση? Εμπλέκεται και η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία και σε επίπεδο ΕΙΚ, της Εταιρείας Υδρογων Ανθράκων Κύπρου, η οποία είναι εταιρεία υπό την κατοχή του κράτους, δηλαδή είναι μόνος μέτοχος της εταιρείας του Υπουργείου Εμπορίου, του Υπουργείου Ενέργειας, και μέσα από την τεχνογνωσία της ΕΙΚ αλλά και της κοινοπραξίας βεβαίως θα εντοπιστούν κάποιοι δυνητικοί αγοραστές, θα γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις και θα πρέπει να γίνει και κάποια διευθέτηση βέβαια όσον αφορά τη χρήση φυσικού αερίου από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία ή κάποια αντισταθμιστικά μέτρα, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε και εμείς πρόσβαση σε φτηνό φυσικό αέριο. Στην ηλεκτροπαραγωγή, με το ΙΣΑΙ τι γίνεται, οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ πού βρίσκονται? Έχουμε λάβει κάποια τελευταία ενημέρωση από το Ισραήλ, τελευταία σχόλια σε σχέση με κάποιες εισηγήσεις που είχαμε υποβάλει για την ακριβή έκθεση για τα στοιχεία που θα πρέπει να μας δώσει ο εμπειρογνώμονας, ο οποίος πλέον θα διοριστεί από τα δύο κράτη και όχι από τις δύο κοινοπραξίες. Επομένως, ετοιμάζουμε τώρα επιστολή με τις απαντήσεις μας, αλλά και με πρόταση προς την Υπουργό Ενέργειας για κατηδίαν συνάντηση με φυσική παρουσία, στην οποία ευελπιστούμε ότι θα συμφωνηθεί το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο εμπειρογνώμονας. Είναι πολύ σημαντικό να τεθούν οι σωστές... Ο εμπειρογνώμονας χρειάζεται
λύσετε, γιατί ζητούν μερίδιο οι Ισραηλινοί, σωστά. Γι' αυτό βάλαμε εμπειρογνώμονα να λύσει τις διαφορές. Ναι, ζητούν μερίδιο, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι του κοιτάσματος ουσιαστικά βρίσκεται στην Ισραηλινή. Επομένως, πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα διαμοιραστούν τα έσοδα και πώς από τα έσοδα και αναλογούν. Και πότε αυτός εμπειρογνώμονας θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα? Θα το ξεκαθαρίσει σίγουρα, θα χρειαστούν κάποιοι μήνες, πρώτον κάποιος χρόνος για να διοριστεί ο εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα πρέπει να είναι από κοινού αποδεχτός και ως οντότητα, ως διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία με σχετική τεχνογνωσία, αλλά και όσον αφορά το τι θα εξετάσει και το τι θα ποιο θα είναι το πλαίσιο της έκθεσης που θα ετοιμάσει, ούτως ώστε να μπορεί να είναι δεσμευτική η έκθεση όχι μόνο για τα δύο κράτη αλλά και για τις εταιρείες. Χωρίς οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ο κύριος Κασουλίδης χθες συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΕΝΗ, με τον επικεφαλής της ΕΝΗ. Έχετε οποιαδήποτε πληροφορία από πλευράς του κύριου Κασουλίδη? Έχουμε πληροφόρηση ότι όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Άλλωστε, το πλαίσιο στο οποίο θα εργαστεί η εταιρεία μέσα στο επόμενο διάστημα μαζί με τους συνεργάτες του στη Total έχει ήδη προσδιοριστεί. Αναμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα της γεώτρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα, ούτως ώστε να οριστικοποιηθεί και ο στόχος της δεύτερης γεώτρησης που θα γίνει από την Κοινοπραξία μέσα στο 2022. Και από εκεί και πέρα συνεχίζονται και οι συζητήσεις για τα υπόλοιπα κοιτάσματα, τα υπόλοιπα τεμάχια μάλλον, τα οποία κατέχει η συγκεκριμένη κοινοπραξία και ενδεχομένως κάποιες σεισμικές μελέτες κλπ. Οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στο επόμενο διάστημα. Τώρα, χώρες που έχουν εντοπίσει μετά από μας κοιτάσματα έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες κάπως πιο γρήγορα και είναι μπροστά από μας. Γιατί αυτή η καθυστέρηση και πώς απαντάτε? Δεν θα έλεγα ότι τα κοιτάσματα εντοπίστηκαν μετά από εμάς. Αν αναφερόμαστε στο Ισραήλ, είχε ξεκινήσει η αναζήτηση περίπου 10 χρόνια πριν, εδώ και μια 20ετία θα έλεγα. Σίγουρα και εμείς έχουμε διανύσει αρκετό διάστημα από την ανακάλυψη στο Αφροδίτη. Ο λόγος θα έλεγα είναι πρωτίστως οι ποσότητες, το γεγονός ότι στην Κύπρο έχουμε επιβεβαιωμένα κοιτάσματα ουσιαστικά που αφορούν μόνο το Αφροδίτη, τα 4 με 4,5 TCF τα οποία έχουμε βρει στο Αφροδίτη και σίγουρα δεδομένης της κατάστασης με την πανδημία, τις χαμηλές τιμές και τις περιορισμένες εντός εισαγωγικών επιβεβαιωμένες ποσότητες σε σύγκριση με το ΖΟΡ, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο ή με τις ποσότητες του Ισραήλ, ήταν αρκετά δύσκολη περίοδος η πανδημία, με το θετικό βέβαια στοιχείο ότι όλες οι εταιρείες παρέμειναν στην Κύπρο. Μάλιστα, είχαμε την εξαγορά της Νόμπολ από τη Chevron στην περίπτωση του Αφροδίτη και παρέμειναν δεσμευμένες στα συμβόλαια τους, σε αντίθεση με πάρα πολλές περιπτώσεις άλλων χωρών. Βέβαια, τον τότε καιρό κανείς δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει το τι θα γινόταν με την εισβολή. Συνεπώς, για να κρατήσουμε το Αφροδίτη, κυρία Πυλίδου, θα έχουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο 23, πρώτο εξάμηνο του 23, ή είμαι πολύ αισιόδοξος? Πάρα πολύ αισιοδοξός. Δεν είναι εφικτό ένα τέτοιο σενάριο. Σίγουρα θα έχουμε κάποιες πολύ πλέον συγκεκριμένες δράσεις ενώπιον μας, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια, γιατί μην ξεχνάτε ότι και η κατασκευή του αγωγού, έστω και αν αυτός θα είναι μικρός και θα συνδέει το Αφροδίτη με κάποια άλλη υποδομή, η οποία ήδη υπάρχει. Ως εκτούτου πάμε 24-25, πού πάμε? Πάμε, θα έλεγα, μέχρι το 26. Μέχρι το 26 το συντομότερο. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίζεται στο φυσικό αέριο της Κύπρου? Και τώρα με την ενεργειακή κρίση λόγω Ρωσίας. Εξ ολοκλήρου σίγουρα όχι, αλλά η Κύπρος μπορεί για να συμβάλλει. Για ένα κομμάτι, ναι, όχι όλο, ναι. Για ένα κομμάτι, το οποίο σίγουρα σε συνδυασμό με κάποιες ποσότητες που μπορεί να δώσει το Ισραήλ και η Αίγυπτος, μπορεί να αφορά ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό. Και όσον προστίθενται
επιβεβαιωμένα τις ποσότητες που έχει στη διάθεση της η Κύπρος, τόσο είναι το καλύτερο. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι έστω και μικρές ποσότητες από τις γεωτρήσεις που γίνονται τώρα, Eni Total στο τεμάχιο 6 και την ποσότητα στο τεμάχιο 10, η οποία ακόμα να επιβεβαιωθεί και αναμένουμε τις σεισμικές μελέτες, όλες αυτές οι ποσότητες και τα αποτελέσματα σίγουρα θα είναι πολύ βοηθητικά προς την κατεύθυνση αυτή, αν και το Αφροδίτη από μόνο του είναι μια βιώσιμη επένδυση. Έχουμε τη σχετική επιβεβαίωση από την Chevron και αναμένουμε ότι η τελική επενδυτική απόφαση θα είναι θετική, δεδομένου ότι προχωρούν και με αρκετά μεγάλες επενδύσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάμε στους ρήπους για το ρεύμα. 123 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Έχουμε να ελπίζουμε σε κάτι σε αυτόν τον τομέα. Να αλλάξει κάτι και στους λογαριασμούς του ρεύματος και γενικότερα με τους ρήπους. Γιατί οι λογαριασμοί του ρεύματος εξετάζονται και ενδεχομένως να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα ή να επιμηκυνθούν η περίοδος ισχύς των μέτρων τα οποία ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή. Δηλαδή ο φόρος κατανάλωσης να συνεχιστεί να είναι μειωμένος, τι άλλα μέτρα έρχονται? Σίγουρα υπάρχει και ο φόρος ΦΠΑ, ο οποίος είναι σημαντικά μειωμένος στο λογαριασμό του ρεύματος. Δηλαδή, οι ευάλωτοι καταναλωτές πληρώνουν 5% ΦΠΑ αντί 19%, και οι υπόλοιποι οικιακοί καταναλωτές 9% αντί 19%. Άρα είναι και εκείνο ένα σημαντικό. Υπάρχουν αυτά άλλα μέτρα υπάρχουν στα σκαριά, έρχονται άλλα μέτρα? Να ανακοινώσουμε ακόμα, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι εξετάζουμε τα διάφορα σενάρια και θα ληφθούν αποφάσεις αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Βέβαια, σίγουρα υπάρχουν τα σχέδια μας τα οποία βρίσκονται σε ισχύ. 40 εκατομμύρια το σχέδιο μας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ενεργειακή αναβάθμιση. Ναι, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα στο Φιλελεύθερο ότι είναι χιλιάδες οι αιτήσεις και υπάρχει καθυστέρηση στο χειρισμό. Σε αυτό πώς απαντάτε? Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Η ΑΕΚ έχει προβεί και σε μέτρα ούτως ώστε να απαυλύνει το πρόβλημα και να προχωρούν πιο γρήγορα στην εγκατάσταση. Όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων, και εμείς αναμένουμε επιπρόσθετο προσωπικό για το οποίο οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει και με την αγορά υπηρεσιών, αλλά και μέσα από τη μόνιμη πρόσληψη κάποιων θέσεων για τις οποίες ολοκληρώνεται η διαδικασία στην ΕΔΗ. Και επομένως ευελπιστούμε ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή για τα φωτοβολταϊκά θα συνεχίσουν να ισχύουν. Δεν έχουμε προς το παρόν καθυστερήσεις, όπως επίσης δεν έχουμε καθυστέρηση ούτε στο σχέδιο εξοικονομώ αναβαθμίζω για τις κατοικίες, όπου ολοκληρώνονται πλέον οι εξετάσεις όλων των αιτήσεων. Υπενθυμίζω, είναι το σχέδιο που έτρεξε πέρσι για ενεργειακή αναβάθμιση, το οποίο τώρα θα υλοποιηθεί από τα νοικοκυριά, από τους πολίτες οι οποίοι έχουν αποταθεί. Όπως επίσης θα επαναπροκηρυχθεί το συγκεκριμένο σχέδιο τέλος του έτους και σίγουρα θα συνεχίσουμε και αν δούμε ότι ο προϋπολογισμός δεν αρκεί, θα λάβουμε και μέτρα για να συνεχίσει αυτή η πολύ θετική αύξηση στο ενδιαφέρον. Θεωρώ, διότι είναι διπλός ο στόχος. Βέβαια, ξεπερνούμε και τα προβλήματα ως καταναλωτές των αυξημένων τιμών. Για την κοινοπραξία ή καρχή επισκοπής για το μεγαλύτερο έργο φωτοβολταϊκών πάρκων, τι μπορούμε να πούμε, κυρία Πυλίδου? Είναι σημαντικό και η ΑΕΚ είναι μέτοχος στην πράσινη ανάπτυξη, ενώ όπως γνωρίζετε έχουν προηγηθεί αρκετές συναντήσεις και με την ΡΑΕΚ και με την ΑΕΚ και σε επίπεδο Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να εξευρεθεί ο σωστός τρόπος να εμπλακεί η ΑΕΚ στην πράσινη ανάπτυξη. Οπότε ευελπιστούμε ότι και αυτά τα έργα, αλλά και άλλα έργα τα οποία προετοιμάζει η ΑΕΚ μέσα από το δεκαετές της πλάνων, το οποίο έχουμε συζητήσει στο Υπουργείο, θα υποβληθούν ως ένα στρατηγικό σχεδιασμό στη ΡΑΕΚ, ούτως ώστε να μπορέσει να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Βέβαια, πάντοτε αφήνοντας περιθώριο και στην ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες επίσης προχωρούν. Να πω ότι για το 2021 είχαμε 16% άπε στην ηλεκτροπαραγωγή, αριθμός ο οποίος είναι αρκετά αυξημένος σε σχέση με το 12% του 2020. Και τώρα προστίθενται πάρα πολλά φωτοβολταϊκά πάρκα στο ενεργειακό μας μείγμα φέτος. Και θα πάμε πού δηλαδή?
Από το 16 θα πάμε πού? Ότι θα ξεπεράσουμε αρκετά και το 20% μέσα σε μόνο έναν έτος, δηλαδή για το 2022. Βέβαια δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα, βγαίνουν από τη Eurostat κάποιους μήνες μετά. Όμως θα σημειώσουμε αρκετή πρόοδο μέσα στους επόμενους μήνες και πολύ σημαντικό είναι ότι προχωρούμε και με τα σχέδια μας στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για αποθήκευση και αποθήκευση σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ούτως ώστε να μπορέσει η αποθήκευση να λειτουργήσει ως καταλυτικός παράγοντας για την περαιτέρω. Η αποθήκευση ενέργειας εννοείται, τις ώρες που παράγουμε. Ναι, μπαταρίες ή άλλη τεχνολογία, η αποθήκευση ουσιαστικά ηλιακής ενέργειας, ενέργειας από άπη. Δηλαδή αυτά τα συστήματα που στέλνουν, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ ενέργεια, όταν δεν τη χρειάζεται το σύστημα, να μπορούμε να την βάζουμε, ξέρω εγώ, στις μπαταρίες και να τη χρησιμοποιούμε όταν τη χρειαζόμαστε. Ναι. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο σχέδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Απαιτούν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξού και υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει στείλει τα σχόλια της επί των προσχεδίων και τώρα προχωρούμε με την υποβολή των απαντήσεων με την ελπίδα ότι θα οριστικοποιηθούν σύντομα. Όμως ουσιαστικά το ένα σχέδιο αφορά μεγάλα συστήματα τα οποία είναι ανάντι του μήνε πριν τον μετρητή και θα δουλεύουν όπως λέτε εσείς, δηλαδή θα παρέχουν, θα αποτελούν ένα κεντρικό σύστημα αποθήκευσης της ενέργειας. Το δεύτερο σχέδιο αφορά μικρότερες εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από ιδιώτες ή από οποιονδήποτε θέλει να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο σε συνδυασμό με μικρό σύστημα αποθήκευσης, το οποίο να του επιτρέπει ουσιαστικά να μην έχει ούτε αποκοπές ούτε και να μπορεί να χρησιμοποιεί όλη την ενέργεια ουσιαστικά ασχέτως του αν είναι μέρα ή νύχτα. Τώρα λόγω του ότι εξαρτώμαστε από την ηλιακή ενέργεια στην Κύπρο. Δεν έχουμε πολλά αιωλικά πάρκα, αλλά ούτε και άλλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Δυστυχώς έχουμε αυτόν τον περιορισμό ότι το βράδυ, τη νύχτα, δεν μπορούμε να επωφελόμαστε, είτε είμαστε νοικοκυριών, είτε επιχείρηση, είτε οποιοδήποτε, από ενέργεια που να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πηλίδου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε στο